στην έρευνα κατά της τρομοκρατίας. Μετά τις συλλήψεις των παιδιών που φέρονται να ήταν μέλη των πυρήνων της φωτιάς. Μετά τα όποια στοιχεία είχαν συλλέξει, και θυμόμαστε όλοι και για τις έκτα των επαναστατών, θυμόμαστε όλοι τις διαρροές από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και από την Αντιτρομοκρατική, ότι βρίσκονται στα ίχνη των μελών της έκτας των επαναστατών. Υποτίθεται ότι αυτές οι διαρροές βασίζονταν σε κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν δεν τα παρέδωσε το φάκελο αυτό. Δεν το παρέδωσε ο κύριος Μαρκογιαννάκης στον κύριο Χρυσοχοίδη. Εύλογο το ώστε να υπάρξει μια συνέχεια στις έρευνες. Εύλογο το ερώτημα, αλλά επιμένω, ο κύριος Χρυσοχοίδης ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν παρέλαβε κανένα φάκελο, κανένα στοιχείο από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό, εννοώντας τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Και μάλιστα είπε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία χρήζει άμεσης αναδιάρθρωσης. Είπε συγκεκριμένα, θα επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της αντιεγκληματικής πολιτικής. Ξέρετε, ο νέος υπουργός μιλάει, και μάλιστα εμείς παλιότερα το θυμόμαστε, στο ίδιο επίπεδο. Γενικεύει το θέμα, τοποθετείται, αναφέρει και από ό,τι φαίνεται έχει στα σχέδιά του τα άμεσα, καθώς επίσης και πάντως εντύπωση μου κάνει και συγγνώμη που σε ξαναδιακόπτω. Παρακαλώ. Έχουμε ακούσει για τα τηλέφωνα σε κάποια υπουργεία που έφυγαν, έχουμε ακούσει για λογισμικά, έχουμε ακούσει για σκληρούς δίσκους. Να το δεχθεί κανείς αυτό ή εν πάση περιπτώσει να βάλει νερό στο κρασί του. Αλλά να έχει γίνει κάποια πρόοδος στις έρευνες κατά της τρομοκρατίας. Διότι δεν θέλει κανείς να πιστέψει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν προσπάθησε τουλάχιστον ή δεν έκανε ένα βήμα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Να έχει γίνει κάποια πρόοδος. Να υπάρχουν κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα όσα υποστήριζαν οι αρχές. Και να υπάρχει ένας φάκελος με τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Και να μην παραδίδεται στην επόμενη ηγεσία, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια στις έρευνες κατά της τρομοκρατίας, προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ή λοιπόν όντως υπήρχαν στοιχεία και επέλεξαν, δεν ξέρω γιατί, να τα πάρουν σπίτι τους, που θα είναι ανίκουστο, ή δεν υπήρχαν στοιχεία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ήταν διαρροές και νέες περιεχομένου. Εννοεί ίσως ο κύριος Χρυσοχοίδης φάκελο, το οποίο προέρχεται με στοιχεία, σημειώσεις από τον ίδιο τον πρώην υφυπουργό σε εκείνον, γιατί είναι αδιανόητο να φανταστούμε ότι μέσα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία χαθήκαν τέτοιου είδους φάκελοι. Αυτή είναι η μόνη εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε. Άλλο στην αντιτρομοκρατική, αν υπάρχουν τα στοιχεία, άλλο πράγμα αν ο αρμόδιος υπουργός, όταν παραδίδει το υπουργείο στον επόμενο υπουργό, του λέει, ξέρεις κάτι, στο μέτωπο της τρομοκρατίας, στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, η οποία είχε επανεμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει αυτή την πρόοδο. Πάρ' τα στοιχεία και δες αν μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Αυτό είναι το λογικό. Λογικό. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο συναδέλφους. Τώρα στο έλεος των κακοποιών βρίσκονται κάτοικοι και καταστηματάρχες σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Όπως λένε, έχουν αγανακτήσει από τις καθημερινές κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες και γι' αυτό ζητούν καλύτερη αστυνόμευση με περισσότερες περιπολίες. Του έχουν ανοίξει το μαγαζί 10 φορές και του το έχουν αδειάσει. Τον έχουν αναγκάσει να πληρώσει μέχρι και πρόστιμο στην εφορία για την ταμιακή μηχανή που του πήραν οι διαρρήκτες. Ο λόγος για τον κύριο Νίκο Αγγελάκη που διατηρεί ψιλικαζίδικο στο Άνω Πατήσια και έχει αναγκαστεί να πληρώσει εκείνο το τίμημα της αυξημένης εγκληματικότητας. Εδώ την ταμιακή κλέψανε, πληρώσαμε και πρόστιμο για την ταμιακή, όμως το λόγο σκούφι βλέπεις. Λοιπόν, τσιγάρα, κάρτες, μπαταρίες. Μας διαλύσανε και το κράτος δεν αναγνωρίζει τίποτα. Η αφορία τα χαρτιά της αστυνομίας δεν τα αναγνωρίζει. Στα Νοπατήσια και ειδικά στην περιοχή Προμπονά, οι κάτοικοι έχουν κουραστεί πια από τη συχνότητα των κλοπών και των ληστείων. Το βράδυ φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε εδώ. Αρπαγές τσαντών γίνονται εδώ στην περιοχή και άλλα περιστατικά. Σα και στη Λαμπρινή με τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες να θεωρούν πλέον τις ληστείες μέρος της καθημερινότητάς τους. Είναι τόσες πολλές πλέον που αρχίζουμε και τις περνάμε ντούκου πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Δηλαδή το θεωρούμε μια καθημερινή. Ένα καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή, κάθε μέρα λέμε πόσες ληστείες έγιναν, ξέρω εγώ, ή πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εμείς οι καταστηματάρχες να φοβόμαστε, να παίρνουμε κάποια μέτρα προφύλαξης, συναγερμούς και από εκεί και πέρα, ό,τι εύκολο υπάρχει για να αμυρθούμε εμείς οι ίδιοι. Ας συνδυαστώ. Ομπρέλα. Ό,τι βαρύ υπάρχει τέλος πάντων στο μαγαζί. Στο Γαλάτσι, μια άλλη πολύπαθη γειτονιά της Αθήνας, οι πολίτες ζουν και εκεί με τον φόβο. Α, προχτές μαχαιρωθήκαμε μέσα εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέρημνα αστυνομίας. Την ημέρα η γειτονιά στο Γαλάτσι, ακόμα και το πάρκο θυμίζει μια φιλήσχη γειτονιά. Μόλις νυχτώσει όμως οι κανόνες αλλάζουν. Στο έλεος των κακοποιών βρίσκονται οι γειτονιές της Αθήνας. Οι κάτοικοι επιλέγουν να κάνουν τον περίπατό τους μόνο τις πρωινές ώρες, καθώς μόλις νυχτώσει επικρατεί άβατο σε
Παρκά. Μέχρι ναρκωτικά εδώ διακύρονται εδώ μέσα. Ναι, ναι. Και αστυνομία όταν παίρνουμε λέει κάντε μήνυση, πάρτε αλλού. Την απόγνωση τη ζουν καιρό τώρα. Πλέον δεν αντέχουν άλλο και έχουν ρίξει όλες τις ελπίδες τους στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού που έγινε. Και όταν αλλάζει προπονητή, περιμένεις πάντα κάτι καλύτερο. Αν δούμε τώρα κανιά γιατριά από τούτη κυβέρνηση, έχει καλώς απ' την άλλη πια. Ζητούν περιπολίες, ζητούν δράση εδώ και τώρα. Ζητούν να βρεθεί λύση και θα περιμένουν μέχρι να τη δουν. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο μέτωπο της εγκληματικότητας. Δύο ληστείες μέσα σε διάστημα τριών ωρών αναστάτωσαν τη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Κρίνη, οι κακοποιοί που φορούσαν αποκριάτικες μάσκες μπήκαν σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και λύστεψαν τον υπάλληλο, αφού πρώτα τον τραυμάτισαν ελαφρά. Λίγο αργότερα, ένοπλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν με όχημα σε επιχείρηση για να πάρουν ένα κινητό τηλέφωνο. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης τροφίμων στη Θέρμη διαπίστωσε πως κάποιοι είχαν μπει με δύο οχήματα στον προαύλιο χώρο. Όταν βγήκε να δει ποιοι ήταν, μπόρεσε να διακρίνει ότι φορούσαν κουκούλες και αμέσως κατάλαβε πως πρόκειται για ληστές. Έτρεξα μέσα, φώναξα τη σύζυγο να καλέσει το 100 και να καλυφθεί. Και εγώ έτρεξα μέσα και προσπάθησα να κλειδώσω την πόρτα. Αμέσως όμως, αυτοί σε δευτερόλεπτα πήραν το πρώτο αυτοκίνητο και μπουκάρισαν και σπάσανε την εξωτερική του προθάλαμου και με μια δεύτερη προσπάθεια σπάσανε και την κύρια πόρτα. Οι εισβολείς είχαν μαζί τους μια καραμπίνα με την οποία απείλησαν τον ιδιοκτήτη και του ζήτησαν μετρητά. Ενώ με ρόπαλο τον τραυμάτισαν ευτυχώς ελαφρά. Όταν ο ιδιοκτήτης τους απάντησε πως δεν είχε χρήματα να τους δώσει, τότε εκείνοι αρκέστηκαν να πάρουν το κινητό του τηλέφωνο και να τραπούν σε φυγή. Με απειλή καραμπίνας και με ρόπαλα. Να ζητούσαν λεφτά. Εγώ τους είπα τα λεφτά τα έστειλα, δεν έχω λεφτά. Ψάξανε, κάναν άνω κάτω το μαγαζί σιρτάρια του Λάπια κτλ. Και πήραν ένα κινητό τηλέφωνο πάνω από το τραπέζι, ενώ είχε άλλα 4. Λίγη ώρα νωρίτερα, δύο νεαροί που φορούσαν αποκριάτικες μάσκες μπήκαν σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Κρίνη και αφού χτύπησαν τον ένα από τους δύο υπαλλήλους, πήραν 200 ευρώ, συσκευές τηλεφώνων και χάθηκαν στα γύρω στενά. Εάν κάποιος από αυτούς τους κάνει ένα έγκλημα, πού θα πάνε τον βρουν? Ρωτώ. Άρα φοράν μάσκες και δεν φορούν, αφού δεν μπορούν να τους βρουν. Τρέχανε. Σαν τους κυνηγούσανε, σαν να τον άλλον έτρεχε. Μάλιστα πριν φύγουν με την απειλή όπλων τους ανάγκασαν να μείνουν στην αποθήκη. Στο κατάστημα υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και το υλικό βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Κάθε μέρα δεν ακούμε. Κάθε μέρα. Για τράπεζες, για εμένα στην κόρη μου μπήκανε μέρα μεσήμερα, έλειψε μισή ώρα και την κλέψανε τα χρυσαφικά. Άκουσα πολύ φασαρία και το 100 βγήκα στον μπαλκόνι, αλλά εντάξει, είχε το 100 είδα που πέρασε. Και για τις δύο υποθέσεις πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, την ώρα που οι πολίτες ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Ένταση και συγκίνηση στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Νίκου Σεριανόπουλου. Σήμερα κατέθεσε ο ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος μίλησε για τους φόβους που είχε εκφράσει ο αδικοχαμένος ηθοποιός για τη ζωή του. Σε κλίμα συγκίνηση συνεχίστηκε το ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για τη δολοφονία του Νίκου Σεριανόπουλου. Η αδερφή του, που άφησε χθες την τελευταία της πνοή, δεν πρόλαβε, όπως λένε οι συνήγοροι της οικογένειας, να νιώσει δικαίωση. Το μαχαίρι του δολοφόνου έχει διαπεράσει, αν θέλετε, μια οικογένεια ολόκληρη. Και σε αυτό το κομμάτι δεν μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια αυτή για την τραγωδία που περνά. Εμφανώς καταβεβλημένος, ο σεναριογράφος Αλέξανδρος Ρήγας κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου όσα γνώριζε για τον ηθοποιό, με τον οποίο του συνέδεε στενή επαγγελματική και φιλική σχέση. Ήξερα μόνο την καλή του πλευρά. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τον οποίο στο παρελθόν είχαμε κάνει συχνά παρέα. Γνώριζα ότι διατηρούσε περιστασιακές σχέσεις, όμως δεν τον είχα δει ποτέ να φέρνει κάποιον στο σπίτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Πώς νιώσετε που είδατε σας αυτό, κατηγορούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είδαμε ιδιαίτερα συγκινημένα. Αίσθηση την προκάλεσε και η κατάθεση της οικιακής βοηθού του Νίκου Σεριανόπουλου, που όπως περιέγραψε στο δικαστήριο, βρήκε το επόμενο πρωί το πτώμα του ηθοποιού στο διαμέρισμα. Μοιάζε με βομβαρδισμένο τοπίο. Το μόνο που είπα ήταν η πραγματικότητα που είπα. Εντάξει. Συγκινήθηκες κιόλας, τον αγαπούσα πατέρα σου. Ο κάθε άνθρωπος που χάνει το δικό του άνθρωπο πιστεύω ότι θα συγκινόταν και θα ήταν στη θέση μου. Μεταξύ των μαρτύρων κατέθεσε και ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, που αναφέρθηκε στους φόβους που του είχε εκφράσει ο ηθοποιός για τη ζωή του. Πρόκειται για ένα άτομο με ιδιαίτερες ευαισθησίες, με μεγάλη ευγένεια, χαμηλού προφίλ, δηλαδή δεν ήταν ο στάρ αυτός ο οποίος έδειχνε για όλη την Ελλάδα, ήταν ένα σεμνό παιδί και πιστεύω ότι έφυγε άδικα από τη ζωή. Την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα φόρτισε η κατάθεση του Αιγύπτιου Μαχμούτ Γκιούρ, στην οποία περιέγραψε τη σχέση που είχε με τον ηθοποιό. Ο 31 ετών Γεωργιανός κατηγορούμενος, πάντως, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Την ανατροπή στο τέλος θα την κάνει ο κατηγορούμενος. Δηλαδή, θα δείτε. Η δίκη θα συνεχιστεί με καταθέσεις μαρτύρων την ερχόμενη Τετάρτη. Θύμα καλωστημένης απάτης έπεσε
Δηλαδή που εργάζεται ως μοντέλο σε νυχτερινό μαγαζί στη Μύκονο. Η ίδια της η φίλη είχε αναρτήσει μια ημίγυμνη φωτογραφία του μοντέλου στο Facebook και έκλεινε ερωτικά ραντεβού επί πληρωμή. Ήταν η φωτογραφία της και τα στοιχεία της στο διάσημο Facebook, στο λεγόμενο προφίλ της, και η ίδια δεν είχε ιδέα γι' αυτό. Τον λογαριασμό της τον είχε μια γυναίκα που μέσω αυτού του προφίλ έκλεινε ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής. Και το χειρότερο απ' όλα, αυτή η γυναίκα ήταν η φίλη της. Η απίστευτη ιστορία θα μπορούσε να είναι κινηματογραφικό σενάριο ενός εφάνταστου συγγραφέα, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή, καθώς το θύμα κατέφυγε στο τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου και αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Της είχε βγάλει μια ημίγυμνη φωτογραφία, την είχε αναρτήσει στο Facebook και με το όνομα του θύματος έκλεινε ραντεβού με πληρωμή. Και οι δύο δήλωναν μοντέλα που δούλευαν στην υποδοχή και στις δημόσιες σχέσεις νυχτερινού μαγαζιού στη Μύκονο. Για άλλη μια φορά, ο χώρος του modeling βάλεται από γυναίκες που μάλλον έχουν άλλη επαγγελματική πορεία και η αστερόσκονη της showbiz φαίνεται να μην είναι αρκετή για να σκεπάσει το σκάνδαλο. Γενικότερα στην Ελλάδα είμαστε αυτό που δηλώνουμε. Δηλαδή ακούω πάρα πολύ συχνά κοπέλες να λένε ότι είναι μοντέλα, ενώ στην ουσία δεν έχουν κάνει στη ζωή τους καν μία φορά πασαρέλα. Νομίζω ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι, οι νοήμονες μπορούν να κρίνουν ποιες κοπέλες είναι αυτές που κάνουν αυτή τη δουλειά όντως. Και ποιες είναι αυτές που κάνουν άλλα πράγματα και τα καλύπτουν αυτά τα πράγματα με την ταμπέλα του modeling. Παλιότερα είχαμε ακούσει για πρακτορία μοντέλων που έκρυβαν ένοχα μυστικά. Τώρα η κοινωνική δικτύωση μέσω Facebook έγινε εργαλείο στα χέρια άσπονδης φίλης που κατέστρεφε τη φήμη της πιο ωραίας αναρτώντας τη φωτογραφία της για να κλείνει ερωτικά ραντεβού από τα οποία αποκόμιζε από 500 έως 1000 ευρώ. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος βρήκε τα ίχνη του ανθρώπου που κρύβονταν πίσω από τη γυμνώστη φωτογραφία του θύματος και όταν έγινε η αποκάλυψη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 24χρονη, η οποία θα οδηγηθεί και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας θα είναι κοντά μας σε λίγο για να δούμε τι αλλάζει στα λεγόμενα πράσινα τέλη, αλλά και ποια είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την φόρολο απαλλαγή στην πρώτη κατοικία.